Α, μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Καλή και χαίρετε. Είτε μιλάμε για τουτουμάκια, είτε μιλάμε για γουφκάδες, γιατί μου λες, πρόκειται για ένα φαγητό που είναι κούκλα, σόδεσα. Α, εξού, το μπάμπολα, λοιπόν, πες το. Τώρα βγήκε αυτό, μην νομίζεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλώ να πάρουμε μεγάλη ανάσα και να κάνουμε βουτιά, με συγχωρείτε, στην ελληνική παράδοση και να μαγειρέψουμε παρέα αυτό το ελληνικό ζυμαρικό. Χυλοπίτες, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για χυλοπίτες, ένα παραδοσιακό ζυμαρικό με αλεύρι, γάλα, αυγά. Όλα τα σπίτια το κάνουν, το αγαπάμε. Μιλάμε για ισορροπημένο γεύμα γιατί το συνδυάζω με κρέας. Και τι κρέας, κοτόπουλο, μπέτι. Τευτέδες, κοτόπουλο, αφράτη, πιο αφράτη, με κόκκινη περιά μέσα, με λίγο αλκοόλ. Έχω βάλει λίγο ούζο. Φίλες και φίλοι, μιλάμε για το απόλυτο φαγητό. Αφράτη και φτέδες, που μπορούμε να τους κάνουμε και γιουβέτσι με χυλοπίτες. Σημασία έχει ένα, ότι το ένα αγκαλιάζει το άλλο και μιλάμε για ένα συγκλονιστικό πεντανόστιμο φαγητό. Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Φύγαμε για υλικά. Λοιπόν, για τους κεφτέδες, για τους αφράτους κεφτέδες με κοτόπουλο και χυλοπίτες, θέλω να χρησιμοποιήσετε 700 γραμμάρια κιμά κοτόπουλο. Ένα αυγό, μια πιπεριά φλωρίνης, ιδανικά ψημένη στο φούρνο, ξύσμα λεμονιού, ένα κρεμμύδι ξερό τριμμένο, 2 κουταλιές της σούπας μόλις, δηλαδή στα 10 ml ούζο αν υπάρχει. Αν δεν έχετε, δεν πειράζει. Ίσα-ίσα λίγο ξυδάκι. 2-3 κλονάρια ψιλοκομμένου μαϊντανού και φρέσκο βασιλικό οπωσδήποτε, αλάτι και πιπέρι. Εύκολα τα υλικά, τα έχετε όλοι. Και πάμε για τη σάλτσα, όπου θα ξεκινήσω να σας δείξω τη γρήγορη σάλτσα που δεν την κάνουμε, παιδιά, στο φούρνο, δεν το κάνουμε στο τηγάνι, την κάνουμε στη στιγμή για να είναι τα γεύματα αυτά νόστιμα, θρεπτικά, ισορροπημένα, με 400 γραμμάρια ψιλοκομμένη ντομάτα σε χυμό, μια πράσινη πιπεριά, 80 ml νερό, μια κουταλιά του γλυκού ζάχαρη οπωσδήποτε, όποτε χρησιμοποιείτε, σας έχω πει ντομάτα, ζάχαρη πάντα. Σε βασιλικό είπαμε, μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι, και αν υπάρχουν και λίγα φρέσκα ντοματίνια, γιατί φαγητό μιλάμε. Φρέσκα ντοματίνια, αλλά θα βάλεις την κονσέρβα που έχει μέσα. Πώς το πάμε, Βάνια γλυκό, πιβένι, πώς το πούμε. Γλυκό. Γλυκοπένιο. 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 Μη φοβάσαι, χειροκρότημα το κορίτσι μας. Για όλους εσάς λοιπόν που χρησιμοποιείτε την ντομάτα, άφοβα περιέχει 7 φορές γλυκοπένιο από ό,τι φρέσκια η ντομάτα. Και εγώ άφοβα θα πάρω λοιπόν από εδώ να πάω. Κοίταξε εδώ μπετάκι μου γλυκό. Θα βάλω ντομάτα στο ταψί, εύκολα πράγματα. Το νεράκι, θα βάλω λίγο νεράκι. Αυτό μπορεί να γίνει και γιουβέτσι, είναι το φαγητό που γίνεται στη στιγμή. Καχαρίτσα. Και πάμε εδώ βασιλικό, καταπληκτικό. Και πάμε για τα ντοματίνια. Κάτι μου είπε τώρα η αρχισυντάκτριά μας και δεν την άκουσα καθόλου. Την άκουσα συγκεχημένα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα ντοματίνια και φρέσκα ντοματίνια να το δροσίσουμε. Και πάμε βέβαια και λίγες πιπεριές. Ακούστε τώρα πώς έχει. Τώρα μέσα εδώ βάλτε ό,τι μανέστρα θέλετε. Στην περίπτωση που κάνετε γιουβέτσι, στην περίπτωση που κάνετε χυλόπιτες. Εγώ έχω βάλει μάλιστα χυλοπιτάκι μικρό. Τι θα κάνω, ένα μυστικό έχει για να μην λασπώσει το φαγητό. Ποιο είναι αυτό, απλά να ζεματίσουμε. Τι, παιδιά, τη μανέστρα. Είτε πρόκειται για μανέστρα, είτε πρόκειται για χυλοπίτες. Αυτό είναι το μυστικό για τα ζυμαρικά, ειδικά όταν φτιάχνουμε τέτοιου είδους φαγητά. Κοχλάζω ένα λαπτισμένο νερό. Το χυλοπιτάκι πέφτει μέσα. Χρησιμοποιήστε ό,τι μορφή ελληνικού ζυμαρικού θέλετε. Οποιαδήποτε μορφή χυλοπίτας. Εμένα το μικρό μου αρέσει, γιατί κάθεται πιο καλά, αγκαλιάζει πιο καλά τη σάλτσα, μπουκιά-μπουκιά. Πώς σου φαίνεται το βετάκι? Πολύ ωραίο. Έτσι ωραίο και ελαφρύ. Η αλήθεια είναι ότι το ήθελα ζεστό, κρύο αυτό, αλλά δεν πειράζει. Έλα, θα βγάλω από το φούρνο που έχω ζεστό. Κοίταξε εδώ πώς έχει το θέμα. Αυτό τώρα θέλω λίγο φέτα πάνω στην ντομάτα. Ωραίο. Θα σου πω πώς θα γίνει. Να το έχουμε δίπλα για να πέσουν οι κεφτέδες μέσα και να ψηθούν μία και καλή. Ναι. Όλα αυτά στο φούρνο. Αυτό σημαίνει θρεπτικό, νόστιμο φαγητό. Και πάμε στα μυστικά, εσείς που μαγειρεύετε, του κιμά. Όσοι έχετε αγοράσει λίγο κιμά εκλεκτό, στα 700 γραμμάρια, βγάζει μια ολόκληρη οικογένεια 600. Αν είστε τώρα 2 άτομα, σπάστε τη δόση στη μέση. Ένα τύπο έχει αυτό το φαγητό. Ειδικά το κοτόπουλο, για να μην χρησιμοποιήσετε, παιδιά, μέσα αυτά που έχουμε μάθει όλα. Όλοι και κάνουν. Ποια είναι αυτά, βάζουμε μέσα ψωμιά, βάζουμε μέσα γαλέτα, τριμμένη φρυγανιά δηλαδή. Δεν θέλω αυτό το φαγητό, θέλω υδατά θρακάστου να είναι μόνο χυλοπίτα. Τι θέλω, με το φτερό. Για να μην το κάνουμε αυτό και να βγουν Ξέρω το κάνετε αυτό για να βγουν αφράτη. Εγώ επειδή θέλω να βγουν αφράτη χωρίς να τα βάλω όλα αυτά μέσα, τι θα κάνω, θα τα βάλω με το φτερό στο κάδο του μίξερ. Θα βάλω μέσα το κρεμμύδι, το βασιλικό. Ωραίο φρέσκο βασιλικό. Εδώ και μαϊντανός να πρασινίσει λιγάκι, ένα αυγουλάκι. Ως τώρα θα ξέρω ότι τα έχετε όλοι όλα. Θέλει αυτό 5 λεπτάκια να αρχίσει να φρατεύει, να γίνει μαστιχωτό πολύ. Και αφού το βγάλω, Η πιπεριά που σας έχω γράψει που θέλω να είναι ψημένη, αυτό το κάνετε 10 λεπτάκια, έτσι. Ναι. Μαζί μου. Τι θέλω να κάνετε, ξύσμα από λεμόνι, πω να ταξιδέψουμε. Και η πιπεριά, βάζω τώρα το ξύσμα από το λεμόνι. Πάμε εδώ, Μπέτη. Τα μυστικά όλα για τους ωραίους τους σκεφτέδες. Πάμε. Εντάξει, μιλάμε για το φαγητό. Εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ αυτά τα φαγητά. Και τελευταία στιγμή να το βάλετε το ξύσμα από λεμόνι, ακόμα θα είναι πιο ωραίο. Ένα χυμό δεν βάζω. Και πάμε τώρα να βάλω μέσα την πιπεριά. Θα βάλω την πιπεριά ψιλοκομμένη. Την ψητή όμως, θέλω να σας το δείξω. Και τώρα θα πάω λίγο γρήγορα. Η ψητή πιπεριά, αφού μαλακώσει, βγαίνει κάτι το αδιανόητο. Δεν έχω βάλει πιπεριά μέσα. Κοιτάξτε πώς θα γίνει. Άμα μου ψήσετε την πιπεριά όπως είναι, στο χαροτίγανο, στο φούρνο. Παίρνω εγώ λιγάκι με ένα πυρουνάκι μόλις. Κοίταξε, βρεμπέκι εδώ, κοίταξε εδώ. Με ένα πυρούνι το κάνετε λίγο ωραία, έτσι. Ωραία η πιπεριά, Φλωρίνη, μου αρέσει. Την αγαπώ. Κοίταξε να δεις, όλο αυτό το φαγητό έχει μέσα αυτά τα ωραία τα λαχανικά, τα οποία τους έχουμε αλλάξει τη δομή και το σχήμα. Λοιπόν, όπως είναι αλάτι και πιπέρι, μιλάμε για το φαγητό και τελευταίο μυστικό συστατικό. Ή ξύδι, τι άλλο σας είπα, ή ούζο. Αν έχετε ούζο, εντάξει, σοκ. Λοιπόν, βάζω μπετάκι μου και το ουζάκι μέσα, 2 κουταλιές και πλάθω σε μικρά, εύκολα μπαλάκια. Ο κοιμάς θα είναι λίγο, θα κολλάει λιγάκι, θέλω να βάλετε νερό στο χέρι για να τους πλάσετε. Ή λίγο λαδάκι. Και όπως είναι, θα πάτε στο ταψί και θα τους βάλουμε εδώ. Κατευθείαν. Εύκολο. Ναι, Μπέτη μου. Ναι. Κατευθείαν. Κοίταξε εδώ, τα έχω και έτοιμα εγώ. Όπως είναι, κατευθείαν. Καπάκι στο φούρνο 20 λεπτά, 160 βαθμούς με το καπάκι. Και αφού βγει, τώρα εδώ βγαίνει το ζεστό, να σου δείξω τι φαγητάρα είναι αυτή. Και τις χυλοπίτες βάζεις μετά μέσα. Τώρα κατευθείαν. Οι χυλοπίτες θέλουν να βγει το πρώτο άμυλο. Γι' αυτό το έχω βάλει έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, καπάκι εδώ και φύγαμε. Να το ζεστό θα φάμε. Κοίταξε εδώ τι σου έχω. Άνοιξε το, δώστο στο λαό. Χιλοπίτες ζεστές μέσα όπως είναι, Μπέτη, και μιλάμε για ένα φαγητό που τα έχει όλα. Νόστιμο. Τρέχει και έρθει Μαρία, δεν είναι καλό, μην έρθεις. Εντάξει, εδώ όπως είναι. Το θέλετε γιουβέτσι, πάμε εδώ. Το θέλετε ξεχωριστά. Ωραία, βάλτε το εδώ. Εκεί μέσα, δώστο. Δεν υπάρχει. Δώστο λέμε. Κυριάκο, να όχι όπως είναι. Γιατί έχει ζουμάκια η σάλτσα. Γι' αυτό έβαλα και τα 80 ml να πούμε στον κόσμο από το νεράκι. Μαζί με το τυρί, πρέπει να πούμε ότι το ντοματίνι μαζί με τη φέτα έγινε viral, έτσι. Από εκεί είναι και η έμπνευση, και οπότε ψημένη η φέτα με ντοματίνια, λαχανικά και τους κεφτέδες. Ένα όνειρο. Όνειρο λέμε. Που δεν είναι απατηλό, θα το φάμε. Εννοείται.